«Τυψής γαλινέματα». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Χρήστου Ασφαλτίδη με ποντιακή παραδοσιακή μουσική. Ο Χρήστος Ασφαλτίδης κατάγεται από το χωριό Μεσόβουνο Ιορδαίας και αναφέρεται στη μεγάλη ιστορία του και στα πλούσια μουσικά του βιώματα. Όπως γράφει στο εξώβελο του δίσκου, θέλει να τον αφήσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου θα γίνει η παρουσίαση της νέας δισκογραφικής δουλειάς σε ανοιχτό χώρο στο Μεσόβουνο στις 9.30 το βράδυ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών ποντίων καλλιτεχνών. Ο κ. Ασφαλτίδη, έχετε ξανακάνει CD, έχετε ξανακάνει δίσκο, αλλά νομίζω ότι τώρα δείχνει ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο ή μου μας φαίνεται εμάς. Είναι μια δουλειά πολύ ξεχωριστή. Εδώ και 3 χρόνια δουλεύοντας σκληρά μαζί με φίλους και συναδέλφους, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα νομίζω πολύ ικανοποιητικό. Είναι ένα CD με 15 κομμάτια, 4 από αυτά είναι αφιερωμένα στο χωριό μας, στο Μεσόβουνο, μαρτυρική κοινότητα, και τα άλλα κομμάτια είναι μουσική δική μου και στίχη είναι του φίλου μου του Χάρη του Ακριτίδη, πάλι από το Μεσόβουνο, οι φίλοι μουσικοί που συμμετείχαν στη δουλειά είναι από τα διπλανά χωριά. Είναι η Εύη Σιδερίδου που έπαιξε λύρα και κρουστά. Είναι ο Αφεντουλίδης ο Νίκος που είχε τη μουσική επιμέλεια και έπαιξε πλήκτρα. Είναι ο Γεωργιάδης που μας βοήθησε. Είναι ο Κελεσίδης που έπαιξε κρουστά. Είναι ο Ταζίδης που είναι από το χωριό της Εύης που έπαιξε σαζ και νέοι. Και να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το στούντιο του Φώτη του Ηλιάδη και τον ηχολήπτη μας τον Σάκη που μας έκανε εξαιρετική δουλειά. Τι το κάνει ιδιαίτερο τα τραγούδια του Μεσοβούνου, το κάνουν ιδιαίτερο αυτό το δίσκο? Ειδικά τα δύο κομμάτια είναι Παναγιώτη αφιερωμένα στο χωριό. Εδώ και πολλά χρόνια περνώντας από εκείνο το μνημείο με πιάνε μία ανατριχίλα και έλεγα κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να δημιουργήσω για αυτούς που θυσιαστήκαν για μας, και το πολυπόθητο αποτέλεσμα βγήκε στο Συντύψης Γαλίνεμαν. Το οποίο θα παρουσιαστεί πότε? Στις 10 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, για λόγους άνεσης και για λόγους προληπτικούς μεταφερθήκαμε από την πλατεία στο δημοτικό σχολείο του σχολείου, στο δημοτικό σχολείο Μεσοβούνου, παρά στην κεντρική πλατεία. Όπου θα γίνει η παρουσίαση, από ό,τι βλέπουμε στην αφίσα, με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών ποντίων. Που τους ευχαριστώ πολύ για την παρουσία τους και για την τιμή που θα μου κάνουν εκείνη την ημέρα. Κυρία Σιδερίδου, για όλους εμάς που γνωρίζουμε, είμαστε ευελπισμένοι γιατί είστε από τους ανθρώπους που ξέρετε πολύ καλύτερα από κάθε άλλο τον Χρήστο τον Ασφαλτίδη. Καταρχήν, πώς θα το χαρακτηρίζατε ως μουσικό? Ως μουσικό παραδοσιακό. Νομίζω στα τόσα χρόνια, 18 χρόνια που συνεργάζομαι με τον Χρήστο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω όπως ήταν και από την αρχή που ξεκίνησε να παίζει, έτσι έχει παραμείνει. Αυτό είναι που μου αρέσει κιόλας, γιατί είναι παραδοσιακός και ακούμε τα κομμάτια και τα βιώματα που έχει από το χωριό του όπως παίζανε και παλιοί, και έχω ακούσει κιόλας και τον θείο του, τον Χάστο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλοιώσει τίποτα. Είναι γεμάτος από συναισθηματική φόρτιση, είναι αλήθεια, γιατί το βλέπουμε με μεγάλη επιμονή γύρω από αυτό το μουσική.
Στα τόσα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι ναι, όντως είναι... ήθελε να αφήσει και κάτι στο χωριό και να δείξει και τα βιώματα και τις μουσικές που έχει, να τις βάλει μέσα σε αυτό το CD. Και πιστεύω ότι το έχει καταφέρει. Ποιοι τραγουδάνε τραγούδια στο CD? Στο CD είναι ο Βασίλης Οτοπαλίδης, είναι ο Αλέξης Ακριτίδης που είναι από το Μεσόγνο και άλλη μουσική, όπως τους ανέφερε προλίγο, που μας κάναν την τιμή και μπορέσαμε και τελειώσαμε αυτή τη δουλειά. Σαν μουσικός είναι απαιτητικός, εσείς παίζετε διάφορα όργανα μαζί του, έχετε αυτή τη δυνατότητα. Πώς καταφέρετε και συνεννοείστε καλά, γιατί αυτό φαίνεται, συνεννοείστε καλά. Ναι, είναι απαιτητικός, αλλά προσπαθεί όσο μπορεί με ηρεμία ότι μπορείς να το κάνεις, θα σου δείξει και κάποιο όργανο το οποίο όπως είναι η λύρα, ας πούμε, δεν μπορεί παιχτικά να μου το δείξει, αλλά μουσικά μπορεί να με κάνει να το αποδώσω όπως πρέπει, με επιμονή, λίγο φωνές, τα καταφέρνουμε. Πόσο καιρό περιβιάζεται στο στούντιο για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα? Στο στούντιο μπορώ να πω ότι λίγο, δεν το υπολογίσαμε. Καθίσαμε ένα χρόνο περίπου, αλλά λόγω των καταστάσεων και από τους μουσικούς που κάποια προβλήματα και τα λοιπά και από μας, για να είμαστε λίγο και πιο σίγουροι για το αποτέλεσμα που θα βγει. Νομίζω ότι όσο και να αργήσαμε, ότι βγήκε κάτι πολύ όμορφο. Και τι βραδιά είναι αυτή που έρχεται? Η βραδιά που έρχεται είναι, να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι και 45 χρόνια ο Χρήστος, τυχαίνει αυτή η χρονιά να είναι τα 45 χρόνια που είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Από τα 5 παίζει όμως. Από τα 5 όχι, αλλά νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, είναι αυτός ο λόγος αρχικός. Και ο δεύτερος είναι επειδή ήρθε και το CD σε αυτή τη στιγμή, να παρουσιάσουμε και το CD και να μπορέσουν και... Να το ακούσουν και αυτοί που θέλουν να ακούσουν βασικά τον Χρήστο, όπως τον ξέρουν.